Λιώμα θα με λιώμα, μα θα σκέφτομαι εσένα ακόμα. Μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί. Και τι δεν θα δεινά για να σε έχω, όσο κι αν περιμένω αντέχω. Επιγόντως να έρθεις, λείπεις και χάνομαι. Κάποιος απ' τους δύο τελικά θα λέγε αντίο. Από το αεροδρόμιο φτάσαμε έξω από το Δήμο, όπου τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε κατέβει όλοι να υποδεχθούν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έρχεται με την πομπή βέβαια, μαζί με τον Πάνο τον Καμένο και όλους τους τον κύριο Κουβέλη και όλους τους βουλευτές του νόμου. Πρώτος έρχεται από το αεροδρόμιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Καμένος. Πώς πάμε, κύριε Ταξιέρχε μου? Καλά, όλα καλά. Καλημέρα. Όλα, η ασφάλεια, τα πάντα, όλα λειτουργούν τέλεια. Για το καλύτερο. Η υποπή του Πρωθυπουργού μόλις έχει φτάσει. Έξω από το Δημοτικό Μέγαρο. Ο διευθυντής των διοικητικών υπηρεσιών. Ευχαριστούμε. Πάστε πάρα πολύ. Στο νησί μας. Χαιρόμαστε πολύ. Είστε καλά. Ωραία, το λέω. Θα ήθελα πριν έτσι αποφασίσουμε, και δεν θα έχω άλλο χρόνο να το κάνω, θέλω να απομείνω στον Υπουργό της χώρας, ο Δήμος Ιωαννίων, να διηγηθεί έπρεπε για να εγκαινιάσει, λοιπόν, υλοποιώντας την απόφασή του, 10 μήνες από την εξαγγελία, 6 Ιανουαρίου, 5 Νοεμβρίου, τι άλλο έπρεπε να δώσω, λοιπόν, είναι ένας βίτης με το σκάφαντρό του, ένας μετά από μια φωτιά, ικανοποιητική φωτιά. Μηχανικός του. Λοιπόν, μηχανικός του κανένας εδώ. Αλλά εντάξει, είναι ένας βίτης. Τώρα έχει αρχίσει να γίνει. Θέλω να κάνω και να μαθαίνει. Εδώ και χρόνια. Να σας πω ότι αυτό που μου δώσαν την προηγούμενη φορά έχω γίνει ανάρπαστος. Να σας ευχαριστήσω, Δήμαρχε. Ήρθαμε πέρυσι αντίμενα τα φώτα μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για να γιορτάσουμε τα φώτα στην Κάλυψη. Και σας είχα πει τότε, αν θυμάστε, ότι ήμουν αισιόδοξο ότι η χρονιά αυτή ξημερώνει μια νέα μέρα για τον τόπο. Αυτό έγινε πράξη. Είμαστε σε μια πολύ καλύτερη, σε ένα πολύ καλύτερο σημείο σήμερα. Πολύ πιο αισιόδοξοι, ξεπεράσαμε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, 8 ολόκληρων χρόνων. Αλλά εμείς δεν μείναμε μόνο στα μεγάλα, διότι πιστεύω ότι τα μικρά και τα καθημερινά είναι αυτά που απασχολούν ιδίως τους ανθρώπους μας που δίνουν καθημερινά τη μάχη στα νησιά μας, στις εσχαρτιές της πατρίδας μας, φιλώντας θερμοπύλες,
Η Κάλυμνος είναι ένα νησί της ναυτοσύνης. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού λοιπόν ήταν ένα αίτημα δίκαιο που έγινε πράξη. Και έγινε πράξη σύντομα, διότι αξίζει στον τόπο σας, αξίζει στο νησί σας και πιστεύω ότι μπορεί να είναι ένα σημείο αναφοράς τα επόμενα χρόνια. Ίσως να μην είχατε εκτιμήσει ότι από την παιδινή χρονιά θα έρθουν εδώ σπουδαστές για να σπουδάσουν. Συνήθως οι εξαγγελίες στον τόπο μας αργούν να υλοποιηθούν. Αυτή υλοποιήθηκε πάρα πολύ σύντομα και είναι και εγώ χαρούμενο. Διότι, όπως είπατε, είμαι επίτιμος δημότης και άρα με ενδιαφέρει το νησί. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν γι' αυτό. Ξεκινώντας, δεν ξέρω αν είναι μαζί μας, ο Παναγιώτης ο Παναγιώτης, που ήταν τότε υπουργός Πολιτικής Ναυτιλίας, τώρα μας άφησε για ευρωπαϊκά σαλόνια, είναι υποψήφιος της ευρωεκλογίας. Ο Φώτης ο Κουβέλης, ο Νεκτάριος ο Σαντουρινιός, ο οποίος είχε πάρει πάρα πολύ ζεστά από την προσπάθεια, όλοι οι βουλευτές της περιφέρειας. Και βέβαια να μην ξεχάσω ότι μπορεί να είμαι εγώ επίτιμος δημότης, αλλά εδώ υπάρχει μια διπλή αγάπη προς το νησί. Και ο Πάνος ο Καμένος αγαπά τα Δωδεκάνησα, που λέει, και την Κάλυμνο, αν και είναι κατανήσιο, το ξέρετε αυτό. Έχουμε δεσμούς ή κάνουν. Εν τούτη, στα νησιά, όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, τα αγαπά και καθημερινά φροντίζει γι' αυτά, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να παίξουν ένα ρόλο καθοριστικό, όχι μόνο για την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας, της κυριαρχίας μας, της θετικής μας κυριαρχίας, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά και ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο, ιδίως στις περιοχές αυτές. Κάνουμε ένα μεγάλο δρόμο, πρόεδρε, σε λίγο να ανακοινώσουμε το έργο του ΜΟΝΚΑ με μελέτη από το Δημαρχείο. Ξεκινάει ένα ιστορικό έργο για την πράγματι, ευχαριστούμε τον Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον Υπουργό Δημήτρο Καμένο και όσους συνέβαλαν στο παιδικό αυτό αποτέλεσμα. Είναι αξιοποιήσαμε τη δυνατότητα που μας δίνει μια τροπολογία η οποία ψηφίστηκε από την Βουλή, άρα να συνάπτουμε προγραμματικές συμβάσεις με την ΜΟΝΚΑ, μία από τις δυνατότητες που έχουμε, που είναι πολύ σημαντικό, και στα πλαίσια αυτά προχωρήσαμε σε μία σύμβαση και αυτό θα καταφέρουμε να το φέρουμε στο. Ευχαριστούμε όλους εσάς, σας καλωσορίζω όλους στο νησί μας, αν και πέρατε το πούμε. Παρακαλούμε τα μέσα.